35 Ρώσους φοιτητές από την περιοχή του Καζάν υποδέχθηκε η Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κυρία Σοφία Μαυρίδου την 5η 2 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου. Τη ρωσική αποστολή συνόδευε ο Αντιπεριφερειάρχης Συμμαθίας κύριος Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Τη ρωσική αποστολή καλωσόρισαν θερμά οι Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας κύριος Δημήτρης Τσιμήτρης και η Αντιδήμαρχος Δίου Ολύμπου κυρία Μαρία Τσιμήτρη. Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στην Πιερία στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Ημαθία και της συμμετοχής τους σε σεμινάριο που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τη Ρωσία αναφέρθηκε η Σοφία Μαυρίδου. Παράλληλα παρουσίασε το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιοχής στην τουριστική αγορά της Ρωσίας, καθώς η Πιερία αποτελεί πόλο έλξης Ρώσων τουριστών λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των πολλών εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει ο επισκέπτης κάθε ηλικίας. Άλλωστε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας επεσήμανε την αναγκαιότητα λειτουργίας ενός κοινού δικτύου προβολής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης με την υλοποίηση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την οικονομική και τουριστική ανάταση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο θα συμμετέχουν ενεργά οι περιφερειακές ενότητες όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Σοφία Μαυρίδου εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι φοιτητές θα μεταφέρουν στη χώρα τους τις καλύτερες εντυπώσεις για την ελληνική φιλοξενία, τους υπέροχους ανθρώπους της, τα απαράμιλης ομορφιάς τοπία, την ελληνική κουζίνα, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα παιδιά εξέφρασαν τη χαρά τους που βρίσκονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το θαυμασμό τους για την ιστορία του τόπου με τον αρχαιολογικό πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τις ομορφιές της περιοχής. Στο τέλος της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ευχαρίστησε τόσο τον Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας όσο και τους Ρώσους φοιτητές για την επίσκεψή τους, ενώ τους προσέφερε βιβλία και λευκώματα για την Πιερία και τον Όλυμπο. Στη συνέχεια, η ρωσική αποστολή, συνοδευόμενη από τον ειδικό συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και εκπαιδευτικό, κύριο Αθανάσιο Μπαρμπαγεωργόπουλο, μετέβη στη Νότια Πιερία, επισκέφθηκε το κάστρο του Πλαταμώνα και περιηγήθηκε στον παραδοσιακό οικισμό του παλαιού Παντελεήμονα. Ακολούθησε γεύμα στην παραλία Παντελεήμονα, στο οποίο οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακή τοπική κουζίνα και να γνωρίσουν καλύτερα την πιερική φιλοξενία.